Τώρα γιατί έχουμε λοιπόν μία γυναίκα, έτσι εμφανίστηκε στην Κριτική Επιτροπή, όπου διαπιστώθηκε ότι ενώ πέρασε για την επόμενη φάση, ότι είχε ανδρική ταυτότητα. Για πες μας τι είχε. Ένα βίντεο του Next Top Model που δεν πρόκειται να δούμε ποτέ, ούτε να ακούσουμε ποτέ. Πρόκειται για μια transsexual γυναίκα, λέγεται Katie. Έχει σχέση με το βίντεο που βλέπουμε? Όχι. Όχι, να το πούμε λοιπόν για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Όχι. Παρακαλώ πολύ. Κοπέλα δεν είναι. Εδώ μιλάμε για κοριτσάκι, κανονικό γυναίκα. Βάλτε μου την Κριτική Επιτροπή τουλάχιστον, έχω κάνει μια παρεξήγηση. Και τη βλέπουν στον δρόμο και λένε ότι είναι τραβεστή. Ενώ είναι 100% γυναίκα η κοπέλα που βλέπουμε. Πάμε, δεν έχουν πρόβλημα η Κριτική Επιτροπή. Λοιπόν, όχι. Έχουν ακούσει άλλα κι άλλα. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, η συγκεκριμένη γυναίκα, η Katie τώρα, πήγε στο Next Top Model. Έτσι νομίζω, ότι είναι γυναίκα. Ναι. Να πούμε ότι το Next Top Model είναι για γυναίκες μοντέλα. Σωστό. Πάει λοιπόν μία η οποία λέγεται Katie. Και θα πούμε κιόλας ότι μοιάζει με γυναίκα και είναι και όμορφη. Αισθητικά αυτό που δείχνει προς τα έξω. Δηλαδή δεν φαίνεται ότι είναι transsexual. Μάλιστα. Έτσι. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δηλαδή έχει γεννηθεί άντρας, έχει κάνει αλλαγή φύλου, δηλαδή έχει εγχειριστεί και πλέον ζει ως... Σε όλα τα σημεία εγχειριστεί. Πού το ξέρεις εσύ? Το λέει το ρεπορτάζ μας. Το λέει, γιατί την έψαξε η Κριτική Επιτροπή να δει τι έχει και τι δεν έχει. Νομίζω ότι το δήλωσε αυτό το πράγμα στο Next Top Model. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή η πρώτη φάση για να περάσουν οι κοπέλες οι διαγωνιζόμενες δεν είναι τόσο σκληρές και τυπικές όσον αφορά την γραφειοκρατία, δεν κοίταξαν την ταυτότητά της που έχει ανδρικό όνομα. Δηλαδή, ναι, μπορεί να έχει κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου, αλλά η ταυτότητά της ακόμα γράφει το ανδρικό της όνομα. Και γι' αυτόν τον λόγο, ενώ την πέρασαν στην πρώτη φάση. Δηλαδή, κανονικά, η Κριτική Επιτροπή την πέρασε. Έτσι ακριβώς. Έπαιξε κανονικά. Γυρίστηκε κανονικά το βίντεο. Οι κριτές κάναν την κριτική τους όπως κάνουν σε όλα τα κορίτσια. Υπάρχει δηλαδή το οπτικό υλικό. Εδώ. Κάτσε, εδώ είχαμε τρελάνει. Εδώ η Κριτική Επιτροπή έλεγε και κατηγορούσε τα κοριτσάκια που έχουν κάνει η πλαστική, που έχουν βάλει λίγο υαλουρονικό για το τόσο και περάσανε έναν άνδρα ο οποίος έγινε γυναίκα, που έχει γίνει εξ ολοκλήρου γυναίκα μετά από χειρουργία επέμβασης πλαστικών χειρουργών. Και δεν κατάλαβαν τίποτα. Υποτίθεται ότι δεν αυτό. Το ήξεραν ότι είναι transsexual. Καταρχήν υπάρχουν χαρακτηριστικά που φαίνεται. Μα μισό λεπτάκι, μα εδώ πέρα η Κριτική Επιτροπή συγκεκριμένη ξεφτιλίζει κοπελίτσες. Για τη μύτη που άλλαξε. Που άλλαξε λίγο μύτη, που έβαλε λίγα χείλη, που άλλαξε λίγο, έβαλε λίγο στήθος. Λίγο απ' όλα. Και βέβαια ότι τα έκαναν όλα. Ναι. Για λίγο, ένα έστω να έχει κάνει, τις κράζανε. Και τις κάνανε bullying. Και εδώ λοιπόν έχουμε ένα αγόρι. Ένας άντρας. Ο οποίος έκανε αλλαγή φύλου για να γίνει γυναίκα. Που για να γίνει αυτό χρειάζεται να μπει σε χειρουργείο. Έτσι, και δεν πήγε το μαγικό να βρει τη νεράιδας και λέει σε μεταμορφώνω από άντρα σε γυναίκα. Εκεί λοιπόν η Κριτική Επιτροπή περάσανε το συγκεκριμένο άτομο. Και μετά. Το θέμα είναι, γνώριζαν ότι είναι transsexual ή όχι? Τώρα, αυτό δεν το γνωρίζουμε και είναι λεπτό ζήτημα. Καλά, από χαρακτηριστικά. Να πούμε τώρα κάτι. Χαρακτηριστικά που φαίνεται ότι είναι. Η Βίκυ Καγιά, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, είχε δηλώσει στη συνέντευξή της ότι έχουν περάσει πολλά trans άτομα από το Next Top Model. Επειδή όμως για λόγους νομικούς. Αν δεν έχουν αλλάξει το όνομά τους στην ταυτότητα, δεν τους έχουν περάσει. Και αναφέρθηκε ότι υπήρχε, λέει, μάλιστα μία τραβεστή, η οποία ήταν πολύ όμορφη κοπέλα και πολύ εντυπωσιακή, αλλά αναγκαστήκαμε να την κόψουμε για αυτόν τον λόγο. Αναφερόμενοι στην συγκεκριμένη, τα γυρίσματα να πούμε ότι έχουν γίνει πριν αρκετό καιρό, έτσι, του Next Top Model, από αυτά που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, περίεργα πράγματα. Η παραγωγή αντιλήφθηκε ότι όταν πήγε να συμπληρώσει, να δώσει αντίγραφο ταυτότητας, ότι υπήρχε αντρικό ονοματεπώνυμο. Να. Από εκεί και πέρα τώρα, επειδή ως Label News πριν καιρό, όταν είχε κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση Βίκυ Καγιά, επικοινωνήσαμε με πρόσωπο που ασχολείται και με τα πολιτικά, είναι transsexual, λέγεται Κρίστη Ταπάντζη, μας είχε πει ότι με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν μπορούν οι γυναίκες transsexual να είναι σε ένα διαγωνισμό ή μοντέλα, είναι στην ουσία σαν να βάζουν τις transsexual στο περιθώριο και να τους οδηγούν στο πεζοδρόμιο και στην πορνεία. Μισό λεπτά. Και εδώ πέρα μιλάμε, μισό λεπτό. Όταν είναι διαγωνισμός γυναικών, μα δεν είναι γυναίκα. Είναι διαγωνισμός για γυναίκες. Είναι διαγωνισμός για άνδρες.
Δεν το καταλαβαίνω, παιδιά, αυτό. Συγγνώμη, έχω. Κύριε Φουρτσάκο, πια. Το θέμα είναι πώς περνά ένα άντρα σεξ, σαν άντρα ή σαν γυναίκα. Έτσι, εγώ θα μιλήσω τώρα. Γυναίκα, συγγνώμη, να μιλήσω τώρα. Ό,τι μοιάζει, δηλαδή υπάρχουν και άντρες που μοιάζουν με γυναίκες. Και δεν έχω κανένα λόγο, φίλε. Με τι βάλει εσεί να κουατοράνε τι γυναίκες. Εδώ είναι για αποκλεισμού, ακούω τελικά. Και τελικά δεν έχω δει κανένα αποκλεισμένο, κύριε Κάμπο. Γιατί, δηλαδή, αποκλεισμό από straight μπορεί να υπάρχει. Αλλά αποκλεισμό από όλου αυτού του ανθρώπου. Προς Θεού δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν. Καλά κάνουν, έχουν και τα κονέ τους και τα μέσα τους και βγαίνουν. Έτσι. Αλλά σε όποια εκπομπή, δόξα τω Θεώ, να γυρίσεις, θα δεις και κάποια διαφορετικότητα. Γιατί λένε ότι είναι αποκλεισμένοι. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος, αν θέλει ένας μεγάλος οίκος. Εγώ τη γνώμη μου λέω τώρα, έτσι, δεν χρειάζεται να είμαι πολιτικός για να πω. Είσαστε που τσαλακώνομαι και σε κάποια τέτοια θέματα, αλλά θέλω να πω τη γνώμη γιατί είμαι στην κοινωνία. Και πρέπει να ξέρουμε και ο πολιτικός πραγματικά ποια είναι η γνώμη του. Εγώ πιστεύω ότι άμα θέλουν να πάρουν μέρος σε ένα show, ας πούμε, που είναι ενός γνωστού οίκου, είναι στο χέρι αυτού του ανθρώπου να πάρει κάποιους ανθρώπους που πραγματικά έχουν γίνει πανέμορφες γυναίκες. Και εγώ εκεί στην γειτονιά μου περνάει ένας άνθρωπος απ' έξω, ο οποίος έχει μεταβληθεί σε γυναίκα, πραγματικά από μακριά δεν τον γνωρίζεις. Και καμιά φορά περνάνε και αυτοκίνητα και ακούω και επιφωνήματα θαυμασμού. Με χαιρετάει, τον χαιρετάω. Αυτός ο άνθρωπος δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να πάρει μέρος μια επίδειξη μόδας. Αλλά σε ένα reality που απευθύνεται νομίζω σε γυναίκες και έχει κάποια χαρακτηριστικά και κόβουν το κοριτσάκι που έχει βάλει λίγο αυτό πώς λέγεται, τον μπότοξ αχίλη ή έχει αλλάξει τη μύτη του και ο άλλος έχει αλλάξει από άντρας έχει γίνει γυναίκα. Το θεωρεί το σωστό, δηλαδή. Γιατί υπάρχει. Υπάρχει λεπτή γραμμή. Κύριε, την κόψαν έτσι κι αλλιώς. Πότε, κόπηκε, όχι, κόπηκε. Όταν είδαν την ταυτότητα. Την ταυτότητα. Αλλά την περάσανε και την εξωτερική εμφάνιση, Βαγγέλη Καράλη. Έτσι. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να βγαίνει και να λένε ότι υπάρχει αποκλεισμό. Με ταυτότητα δείχνει την άντρα. Τέλος. Σαν ταυτότητα. Δηλαδή, πού είναι αυτό τώρα και σαν ταυτότητα. Αφού έχει την ταυτότητα, δρική. Απλά τα πράγματα. Συγγνώμη. Θέλουμε μόνο σε μαγαζιά να μην πω όνομα. Και στο πεζοδρόμιο. Έλα Παναγία μου, γιατί. Είπε καλή κάτι μια έτσι. Δεν είσαι ο πεδόλη όλα, Καράλη. Κύριε Καράλη, γιατί αυτό ακούω. Δεν είμαι ρατσιστή, κύριε Καράλη. Είσαστε ρατσιστή, κύριε Καράλη. Εγώ είσαι ρατσιστή. Ρατσιστή είσαι, κύριε Καράλη. Στο πεζοδρόμιο δεν τη βγάλατε, κύριε Καράλη. Όλε. Σε Σύρια. Σε Σύρια δεν έχει παίξει μια γυναίκα. Γιατί είναι για γυναίκε, ρε φιλαφό, κεντρικό όνομα. Σε Σύρια. Άμα είναι γυναίκα και τη λένε ο Μιτσάρα, τι να σου κάνει, τι να πει. Και η εκπομπή. Κέρδισε ο Μιτσάρα που τύπου που είναι γυναίκα. Αν στην ταυτότητα. Θα σε γαλάξει η ταυτότητα. Ο Μιτσάρα λέγεται. Τι να κάνουμε τώρα. Αν στην ταυτότητα έγραφε Δέσποινα και πήγαινε με τα μουσια, θα περνούσε. Όχι. Όχι. Δεν θα κάνει πάλι πλαστικέ. Δεν θα περνούσε λόγω εμφάνιση. Μπερδευόμαστε. Η Δέσποινα που θα είχε μπουσια θα μπορούσε λόγω εμφάνιση. Δεν έχουμε δει και πόσα άτομα τρανσέξουαλ και σε σύριαλ. Σε σύριαλ. Να παίζουν. Μια ηθοποιό συγκεκριμένα έχουμε. Τι άλλοι, δύο, τρει, τέσσερι. Εντάξει, πήρε και πάρα πολύ καλή και κερδίζει βραβεία. Μα δεν σημαίνει, αγαπητέ Ευαγγέλιο, ότι όσοι πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό έχουν και αυτό το ταλέντο για να βγουν. Γιατί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι που. Ο Μιτσάρα ήθελε να πάει στο Next Top Model. Αφού είσαι Μιτσάρα, άρεσε τα όλα. Δηλαδή η κριτική επιτροπή. Ένα. Μια ωραία γυναίκα που μπορεί να έχει γεννηθεί άντρας και να έχει κάνει επέμβαση αλλαγής φύλου. Και λέγεται Μιτσάρας. Περάσει. Οι κανόνες είναι κανόνες. Η ταυτότητα λέει ότι είναι άντρας, τέλος. Είναι άντρας. Η ταυτότητα θα μπορούσε να την έχει αλλάξει. Μισό λεπτά. Και εσύ, συγγνώμη, Βαγγέλη μου, ντύνεσαι πεπόνι. Είσαι πεπόνι. Τι θα πούμε, να σε πάμε στο μανάβρι σε πουλήσει, επειδή δίκες πεπόνι. Μα λέγεις Βαγγέλης Καρά, δεν είσαι πεπόνι και αντίδικες πεπόνι. Θα είχε πλάκα. Ναι, καλά, δεν τύχηκε μόνο. Και όλες οι κοπέλες μένουν μαζί στο τέλος και σε ένα σπίτι. Ναι. Πού ξέρετε, δεν τις κάνανε και έλεγχο να δουν λίγο τι γεννητικό όργανο έχει, θα πάνε να μου τσιτιδό σου, να δούμε τι έχει. Συγκεκριμένη λέμε ότι ήταν εγχειρισμένη. Εγείτε το είπα. Αυτό ξέρω. Εσύ το ξέρεις, δεν την πέτυχε κανένα. Ρε παιδιά, σαν ποικίλη, με συγχωρείτε. Η ταυτότητα είναι αντρική. Λέει το ρεπορτάζ. Αντρική ταυτότητα είναι, αυτό λέμε. Ζώσεις που λέμε. Έχει αντρική ταυτότητα. Αυτό ήταν θέμα λάθος, Φίλιππε. Μπορούσε να την έχει αλλάξει την ταυτότητα από τη στιγμή που έχει κάνει αλλαγή φύλου. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Μένουμε εδώ πέρα, πάμε να δούμε ψηφίσματα σήμερα. Σήμερα ψηφοφορία, παρακαλώ. Ψηφοφορία.